Η πανδημία κυριαρχεί στις ζωές μας εδώ και ένα χρόνο, μέσα στον οποίο εξέθεσε ανισότητες που πριν από αυτή παρέμεναν αθέατες. Σε έκθεσή του, το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει λόγο για 4 προκλήσεις κλειδιά, τις οποίες αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι το 2020. Οι προκλήσεις αυτές εκτείνονται από τον αντίκτυπο της πανδημίας στους ευάλωτους πληθυσμούς, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού στη δημόσια ζωή, στη μάχη κατά του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά στους ΛΟΑΤΚΙ. Ο λόγος μίσους, περιλαμβανομένου και του online λόγου μίσους κατά μειονοτήτων προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι κατηγορούνται συλλήβδιν για την εξάπλωση του κορονοϊού, έχει αυξήσει τις ξενοφοβικές και ρατσιστικές τάσεις μη ανοχής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η έκθεση της Επιτροπής κατά του Ρατσισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογραμμίζει επίσης και περιστάσεις όπου οι ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβαν δράση προκειμένου να βοηθήσουν μειοψηφικές ομάδες. Είδαμε επίσης, και το αναφέρουμε και στην έκθεση, καλά παράδειγματα όπως στην Πορτογαλία για παράδειγμα, όπου όλοι οι μετανάστες είχαν πρόσβαση στην περίθαλψη ακόμη και αν δεν ήταν ασφαλισμένοι. Είδαμε ένα μείγμα μέτρων, κάποια εκ των οποίων έπληταν δυσανάλογα τις μειονοτικές ομάδες, αλλά και κάποια που τις συνέδραμαν. Το 2020 ήταν η χρονιά της πανδημίας, αλλά όλοι ευελπιστούν το 2021 να είναι η χρονιά του εμβολίου. Η επόμενη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά πάσα πιθανότητα, θα εστιάζει στο πώς διανεμήθηκαν και χορηγήθηκαν τα εμβόλια στις μειονοτικές ομάδες.